Κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε με την κρατική έκθεση, καθώς εκεί βρίσκεται συνάδελφος η Κωνσταντίνα Δημητρίου, αφού όπως ακούσαμε και στο δελτίο ειδήσεων, σήμερα και αύριο αποκλειστικά στα walk-in κέντρα γίνεται ο εμβολιασμός μόνο των φοιτητών. Κωνσταντίνα Δημητρίου, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Καλό μεσημέρι, Στέλλα, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Βρισκόμαστε στην κρατική έκθεση όπου έγινε διευθέτηση για σήμερα και αύριο, Δευτέρα και Τρίτη, να εμβολιαστούν μόνο φοιτητές με την τρίτη δόση του εμβολίου, με τα εμβόλια mRNA, τα εμβόλια της Moderna. Ωστόσο, όπως βλέπετε, όπως μπορείτε να δείτε και με τα πλάνα, με τη βοήθεια του κινηματογραφιστή μας, δεν είναι μόνο φοιτητές που έσπευσαν να έρθουν. Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση, επειδή να πούμε, Στέλλα, ότι ήρθαν και άτομα διαφόρων ηλικιών, αφού δεν άκουσαν ή δεν είδαν κάποιαν ανακοίνωση όπως έχουν ενδιαφέρει. Ωστόσο, με οδηγίες που δόθηκαν, έχουν δοθεί οδηγίες ώστε να εξυπηρετηθούν όλοι οι πολίτες. Γίνονται διευθετήσεις για να εξυπηρετηθούν πρώτα οι φοιτητές. Φωνάζουν οι υπεύθυνοι εδώ στην αυτή της ασφάλειας να περάσουν πρώτα οι φοιτητές. Έχουν δοθεί νούμερα σε άτομα άλλων ηλικιών που δεν έχουν. Που δεν είναι δικαιούχοι, που δεν έπρεπε να έρθουν κανονικά σήμερα. Να αναφέρουμε ότι οι φοιτητές πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητά τους, την φοιτητική τους ταυτότητα, αλλά και την κάρτα εμβολιασμού. Όπως έχουμε ενημερωθεί, έχουν διενεργηθεί περίπου 600 εμβόλια, με τα 400 να αφορούν τους φοιτητές. Αυτό, όπως έχουμε συνομιλήσει και με τον κύριο Ευαγόρα Ταμπούρη, το πλάνο ήταν να είναι αποκλειστικά ημέρα για τους φοιτητές, έτσι ώστε να γίνει και μια συνομιλία, να συνομιλήσουν μαζί τους, να ενημερωθούν, να γίνει η καλύτερη διαφώτιση. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να πετύχουν αυτό το πλάνο που είχαν στο μυαλό τους. Οι οδηγίες που δόθηκαν ήταν να εξυπηρετηθούν όλοι οι πολίτες. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, να επαναλάβουμε και για όσους ίσως βλέπουν αυτή τη στιγμή, να μην πάνε στην κρατική έκθεση, καθώς ο εμβολιασμός γίνεται σήμερα μόνο για φοιτητές στα walk-in κέντρα, και σήμερα αλλά και αύριο. Τώρα, για πόσο χρόνο καθυστέρησης μιλάμε, περίπου μία ώρα καθυστέρηση? Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις από πλευράς φοιτητών? Μία ώρα περίπου. Υπάρχουν και άτομα που περιμένουν 2 ώρες. Μάλιστα, ένας παππούς, γονείς, μας έχει πει ότι έχει φέρει κάποιον μαζί του που είναι φοιτητής η ώρα 9 το πρωί και περίμεναν περίπου 3 ώρες. Ωστόσο, μετά έγιναν οι διευθετήσεις ώστε να έχουν προτεραιότητα οι φοιτητές. Γι' αυτό γίνεται έκκληση από τους ειδικούς να ούτε αύριο να έρθουν άτομα που δεν είναι φοιτητές. Υπάρχουν και φοιτητές που πρέπει να επιστρέψουν στις χώρες που σπουδάζουν, γι' αυτό πρέπει να λάβουν την δόση πριν φύγουν για τις σπουδές. Ωστόσο, τα άτομα τα οποία βρέθηκαν εκεί και δεν είναι δικαιούχοι σήμερα θα εμβολιαστούν. Αυτό δεν αλλάζει. Από εδώ και μπρος όμως, όποιος εισέρχεται σε walk-in δεν θα εμβολιάζεται, Κωνσταντίνα, όμως. Από εδώ και μπρος, όσοι εισέρχονται. Στέλλα, οι οδηγίες... Ναι. Οι οδηγίες που δόθηκαν είναι να εμβολιαστούν όλοι, όσοι καθυστέρηση και να υπάρχει, με προτεραιότητα οι φοιτητές. Μάλιστα. Μάλιστα, Κωνσταντίνα. Και αναμένουν ότι αύριο δεν θα σπεύσουν άτομα που δεν είναι φοιτητές στα εμβολιαστικά, στα walk-in. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μένεις εκεί για το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ.